Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε σήμερα ο σύνδεσμος καταθετών Λαϊκής. Συζήτησαν το πάγιο αίτημά τους, όπως λάβουν αποζημιώσεις για τις καταθέσεις τους που κουρεύτηκαν. Τα σκαλοπάτια του Προεδρικού πέρασε σήμερα η αντιπροσωπεία του Σικαλά σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση στο χρόνιο πλέον πρόβλημα της αποζημίωσης των καταθετών που υπέστησαν ζημιά από το κλείσιμο της Λαϊκής. Μιλούμε για ενδεχόμενες λύσεις οι οποίες μπορούν να υπάρξουν για να διορθωθεί το λάθος της διάσωσης, διότι είναι πλέον ευρύτατα αναγνωρισμένον από όλους τους θεσμούς ή σχεδόν όλους τους θεσμούς ότι ο τρόπος με τον οποίο διεσώθη το κράτος και το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό άδικος. Ο επικεφαλής του Σικαλά ανέφερε πως ο σύνδεσμος έχει νέες προτάσεις να υποβάλει για επίλυση του προβλήματος, τονίζοντας πως θα υπάρξουν και νέες συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρών στην συνάντηση και ο Υπουργός Οικονομικών. Το αναγνωρίζει η πολιτεία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση, πως κάποιοι συμπολίτες μας έχουν υποστεί κόστος λόγω των λαθών και των παραλήψεων του παρελθόντος. Σύμφωνα με τον κύριο Παπακοσταντίνου, χιλιάδες είναι αυτοί που έχουν προβεί σε καταχώρηση αγωγών ανεξάρτητα με τις συζητήσεις. Προσθέσε ωστόσο πως εάν βρεθεί πολιτική λύση και είναι ικανοποιητική, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουν οι αγωγές.